Έχουμε μαζί μας τον κύριο Σπύρο, ο οποίος είναι ο παδός του Ατρομήτου και θα δει σε λίγη ώρα το παιχνίδι του Ατρομήτου με τον Αστέρα Τρίπολης ζωντανά από το γήπεδο. Κύριε Σπύρο, σε ποια θύρα θα είστε? Στην 4. Στην 4. Πόσα χρόνια βλέπετε τον Ατρόμητο? Από μικρό παιδάκι. Έρχεστε πολλά χρόνια, έτσι. Πώς τη βλέπετε την ομάδα φέτος? Πολύ καλά οργανώθηκε στο δεύτερο μέρος. Είναι πολύ καλή ομαδούλα. Θα βγει η Ευρώπη, πιστεύετε? Ναι, πιστεύουμε ότι θα βγει η Ευρώπη. Σήμερα θα είναι ο αγώνας σταθμός για αυτή την άνοδό μας και την έξοδο προς την Ευρώπη. Βέβαια, ο Αστέρας Τρίπολης δεν είναι και καμιά αδύναμη ομάδα, έτσι. Πιστεύετε θα κερδίσει εύκολα ο Ατρόμητος? Έτσι πιστεύω. Αλλά όλα τα παιχνίδια θέλουν τη δική τους προσοχή. Ποιος παίκτης σας αρέσει από τον Ατρόμητο, από τη φετινή ομάδα? Το καινούριο μας απόκτημα, που είναι της Αγγλίας. Για το κύπελο? Και αυτό παίζεται, και αυτό παίζεται. Έχουμε και εκεί μια δυναμική. Αξίζει να τη δούνε και όλοι οι περιστεριώτες να αγκαλιάσουν αυτή την ομάδα, γιατί είναι μεγάλη δεξαμενή και ενισχύουν τα μεγάλα σωματεία. Αυτό είναι το λάθος των περιστεριωτών. Θα πρέπει όλοι μαζί να αγκαλιάσουμε την τοπική ομάδα που διακρίνεται και στο ποδόσφαιρο αλλά και στο μπάσκετ. Όλοι οι περιστεριώτες καλούνται να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια την περιστεριώτικη και να μην πηγαίνουν σε Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, ΑΕΚ και λοιπά σωματεία. Γιατί το κάνουν αυτό, πιστεύετε? Κοιτάξτε, γιατί δεν έχει δοθεί αυτή η δυναμική, η πρέπουσα δυναμική. Εδώ που σας μιλάω είμαι επιχειρηματίας. Έχω τεχνική εταιρεία με πολλούς υπαλλήλους οι οποίοι έρχονται και παρακολουθούν, και παρόλα αυτά εμάς η αγάπη που έχουμε για τις περιστεριώτικες ομάδες, γιατί και το μπάσκετ μας έχει αναδείξει, μας έχει φτάσει σε όλη την Ευρώπη, στα καλύτερα σαλόνια, και τώρα ενισχύουμε και τον Ατρόμητο. Αυτό θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους τους περιστεριώτες. Σε όλους τους περιστεριώτες. Και όχι να πηγαίνουν σε ξένα σωματεία. Αυτοί είναι, να πούμε, οι περιστεριώτες. Αυτοί είναι οι περιστεριώτες. Έτσι, καλά, που... έπαιρες. Έτσι. Δίνουμε μια συνέντευξη. Τηλεόραση. Ποια είναι η ευχή σας για τον Ατρόμητο, για το υπόλοιπο της σεζόν? Να περάσουμε στην Ευρώπη. Να πάμε στην Ευρώπη για να αποδείξουμε την αξία αυτή που έχει. Άμα παρακολουθήσετε μια ομάδα που έχει διαμορφώσει ο Ατρόμητος, είναι η μικρή Μπαρτσελόνα της χώρας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Είμαστε έξω από τη θύρα 4 του γηπέδου του Περιστερίου και έχουμε μαζί μας τον Γιώργο, ο οποίος είναι φιλάθλος του Ατρομήτου. Γιώργο, στην 4 θα είσαι κι εσύ, έτσι? Ναι, ναι. Πιστεύεις θα κερδίσει σήμερα η ομάδα τον Αστέρα? Λογικά πιστεύω μπορεί να το πάρει το μάτς. Είναι δύσκολο και ο Αστέρας έχει πολλά τυχεία αποτελέσματα, αλλά πιστεύω ότι τώρα τελευταία ομάδα παίζει πολύ καλά και λογικά πιστεύω μπορεί να το πάρει το παιχνίδι. Θα βγει η Ευρώπη ο Ατρόμητος φέτος, τι πιστεύεις? Βάσει πρωταθλήματος όχι, αλλά άμα καταφέρει να πέσει το τελικό του κυπέλου, τότε μπορεί, έχει πολλές πιθανότητες να βγει στην Ευρώπη. Έχει πολλά ταλέντα ο Ατρόμητος, όπως είναι ο Τάτος. Πιστεύεις πρέπει να μείνουν αυτοί οι παίκτες στον Ατρόμητο ή να φύγουν για άλλη ομάδα? Το ζητάνε... καλό είναι τώρα που είναι μικροί να φύγουν για το εξωτερικό. Αλλά άμα από το να τις στείλουν στην Ελλάδα σε κάποια ομάδα, καλύτερα να μείνουν στον Ατρόμητο. Όχι, δεν θες να πάνε σε ελληνική ομάδα δηλαδή? Σε ελληνική ομάδα όχι. Αν να πάνε στο εξωτερικό για να φτιάξουν και να γίνουν καλύτεροι, είναι στην Ελλάδα προοπτική δεν υπάρχει. Γιατί το λες αυτό? Γιατί έχουμε δει πολλά ταλέντα να χαραμίζονται και από μικρές κατηγορίες και από τοπικά και όλα αυτά δεν δίνουν σημασία σε κανένα. Απλά να είναι γνωστός ο παίκτης, μόνο αυτό. Παίζεις και εσύ ποδόσφαιρο, έτσι? Ναι, παίζω κι εγώ. Στα πιο εραστηνικά, έχεις δοκιμαστεί στον Ατρόμητο ή ήσουν μέλος του Ατρομήτου? Είχα δοκιμαστεί πιο παλιά στην πρώτη ομάδα να με δοκιμάσω και όλα αυτά. Εντάξει, δεν είχα τη σχετική εμπειρία και δεν έκατσε η προοπτική. Γενικότερα πιστεύεις ο Ατρόμητος αν πάει τελικό κυπέλου μπορεί και να το πάρει κιόλας, να κάνει την έκπληξη? Δύσκολο, αλλά μόνο και μόνο που θα πας τελικό είναι μια μοναδική εμπειρία, όπως και όταν είχε βγει στην Ευρώ με τη Σεβίλη. Μακάρι να το ζήσουμε. Είχες έρθει σε εκείνα τα μάτς με τη Σεβίλη, είχες πάει? Πάει. Και μακάρι να ζήσουμε ανάλογη συνέχεια και στο τελικό. Και ας μην το πάρεις, μόνο και μόνο που είσαι τελικό και άμα βγεις και Ευρώπη, τότε είναι άλλη εμπειρία. Εγώ ακούω, Γιώργο, ότι πολλοί και από την ομάδα μέσα και ο πρόεδρος, ο προπονητής, παραπονιούνται που δεν έρχονται οι οπαδοί στο γήπεδο. Γιατί πιστεύεις δεν έρχονται οι οπαδοί στο να δουν τον Ατρόμητο? Έχει άλλη νοοτροπία, έχει χαλάσει η νοοτροπία στον Ατρόμητο. Το παλιό Ατρόμητο που είχε δικούς φιλάθλους, μετά η ομάδα έπεσε στην τέταρτη εθνική. Γίνανε πολλά, δεν μάζευε τους φιλάθλους, τα παρατήσαν όλα. Γίνανε όλοι οι Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, εξήτες. Τώρα σιγά σιγά ξαναγίνεται με προσπάθεια και πιστεύω ότι την επόμενη τριετία το γήπεδο πάλι να γεμίζει όπως την πρώτη χρονιά.